Αγαπητοί φίλοι και φίλες μοντελιστές, ξεκινάμε λοιπόν με αυτό εδώ το kit. Είναι ένα SU 7, είναι της Model Baukasten, αν το λέω καλά κιόλα. Λοιπόν, είναι αυτό ένα παλιό βέβαια kit. Πάμε να ανοίξουμε, να το δούμε και εσωτερικά πως είναι. Λοιπόν, εδώ είναι, έχει κάποια χαρτάκια τα οποία λέει τις διαστάσεις και τα σχετικά εδώ πέρα, κάποια οδηγίες. Αυτό εδώ είναι το σχέδιο του μοντέλου, όπως βλέπετε. Είναι αυτό και αυτό, δεν έχει κάτι άλλο από πίσω. Εδώ έχει κάποιες οδηγίες, σου δείχνει πώς να κόψεις τα κομμάτια, πώς να βάλεις τις χαλκομανίες. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ απλό kit, δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο να μιλήσουμε παραπάνω. Σε τέσσερις φάσεις, να το πούμε έτσι, έχει τελειώσει όλο. Βέβαια, μπορούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα αν θέλουμε. Αν υπάρχουν και βελτιωτικά, δεν ξέρω στην περίπτωση αυτή. Αυτό το kit είναι 1,72. Φυσικά στο κουτί δεν το γράφει πουθενά. Μόνο αν το ψάξεις στο ίντερνετ μπορείς να βρεις τι κλίμακα είναι. Έχει όλες εδώ τις οδηγίες, εδώ μας δείχνει πως να βάλουμε τις χαλκομανίες, να τοποθετήσουμε. Ένα πάρα πολύ απλό kit, για πιστεύω, εντάξει, δεν είναι και τόσο καλό για κάποιον να το πάρει, να το φτιάξει. Εγώ στην περίπτωση αυτή, επειδή το είχα ξαναπάρει και το είχα φτιάξει και ήθελα να πάρω ένα ίδιο, και γι' αυτό επιχείρησα και το βρήκα αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Οι χαλκομανίες είναι αυτές εδώ, όπως βλέπετε. Είναι πολωνικά, είναι ρώσικα, φυσικά είναι κιτρινισμένες. Θα τις βάλω ή στον ήλιο ή μπορεί να βγάλω κόπια και να τις επεξεργαστώ λιγάκι, ανάλογα τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή βέβαια. Μέσα στο kit έχει και μία βάση η οποία μπορείς να βάλεις αεροπλάνο σε περίπτωση που θες να το κάνεις πετούμενο. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτές τις βάσεις, μου αρέσει με τις ρόδες. Και πάμε τώρα στα κομμάτια. Εδώ όπως βλέπετε έχει κάποια χύμα μέσα. Βέβαια, όταν παίρνουμε ένα kit από ιδιώτες, καλό είναι να το ελέγχουμε όσο αφορά τα κομμάτια, μην τυχόν και λείπει κάτι, γιατί καλό είναι να το βλέπουμε έτσι ώστε να εντοπίζουμε αν υπάρχει κάποια έλλειψη, γιατί κάποια στιγμή όταν το φτιάξουμε δεν θα είναι και τόσο εύκολο να θυμηθούμε από πού το πήραμε και πως. Φυσικά υπάρχουν και καινούρια βέβαια, τα οποία τυχαίνει να είναι κάποια αυτό, τα πετάνε δεξιά, τα πετάνε αριστερά, μπορεί να βγει κάποιο κομματάκι κτλ. Οπότε ελέγχουμε τα κομμάτια μας. Εδώ έχει δύο καρτέλες, εδώ έχει τον οπλισμό, έχει τις ρόδες, έτσι. Εδώ έχει τα φτερά του μπρος πίσω όλα. Η άτρακτος, έχει και μια παλιά κόλλα εδώ πέρα η οποία ούτε καπάκι έχει, τίποτα, δηλαδή τα ανοίγει και γρήγορα να μην στεγνώσει. Τέλος πάντων, αυτή θα την κρατήσω για αναμνηστικό που λέμε, δεν χρειάζεται να την χρησιμοποιήσουμε αυτή είναι. Και πάμε τώρα στην άτρακτο. Η άτρακτος βέβαια
έχει υπερυψωμένες τις γραμμώσεις. Καλό είναι όταν διαβάζουμε τις οδηγίες και πρέπει να τις διαβάζουμε κάθε φορά που ανοίγουμε ένα kit. Η πρώτη δουλειά μας είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν, κατά δεύτερο μπορούμε να ενώσουμε τις δύο ατράκτους, να πάρουμε μία εικόνα από το kit, πώς είναι, αν είναι καλό, αν έχει καλή εφαρμογή σαν αρχή. Αυτό έχει μια καλή εφαρμογή, αλλά έχει περιψωμένες, όπως σας είπα, πράγμα που ή θα κάνετε παναχάραξη ή θα τα αφήσετε έτσι. Δεν είναι και ότι καλύτερο βέβαια, αλλά σας είπα ότι το χρειαζόμουν και έπρεπε να το πάρω. Αυτό βρήκα, αυτό πήρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι το review. Αν ξέχασα κάτι, μπορείτε κάπου κάτω από το βίντεο να συμπληρώσετε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Αντώνη για το κανάλι του στατικού μοντελισμού. Και θα τα πούμε στη συνέχεια σε κάποια άλλα kit. Ευχαριστώ πολύ.